Κυρία Ξηράφη, είναι δύσκολο για μια γυναίκα να έχει 4 παιδιά και συγχρόνως να εργάζεται σε μια τόσο δύσκολη και κουραστική δουλειά όσο η δική σας? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Τα 4 παιδιά για μένα ισοδυναμούν ίσο με 2. Γιατί τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν πάντα με τα μικρότερα και όσον αφορά το μεγάλωμα. Αν ήταν λίγο πιο μικρά, ίσως θα ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά τώρα, όχι, στην ηλικία που είναι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Τώρα, όσον αφορά τη δουλειά μου, έτσι έμαθα να εργάζομαι στο ιδιωτικό τομέα όταν ήμουνα πριν την κρίση με υπευθυνότητα. Έτσι εργάζομαι και στο Δήμο. Για μένα δεν είναι δημόσιο ο Δήμος. Ξέρετε κάτι, είδατε φαντάζομαι την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος και εντυπωσιάστηκε και ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος από την ευσυνειδησία σας. Αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που το αποκτήσατε στην πορεία, το είχατε πάντοτε να δουλεύετε κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δούλεψα σε μεγάλες εταιρείες και συνήθως τα αφεντικά με παίρνουν πάντα στο πλάι τους για κάποιο λόγο. Δεν θεώρησα ότι μπήκα στο Δήμο, παίρνω το μισθό κάθε μαραλίκι, γιατί είναι δημόσιο. Θεώρησα ότι είναι εργοδότης μου ο κύριος Μεθενίτης και οφείλω να το ανταποδώσω το μισθό που μου δίνει, όχι μόνο σε εκείνον, αλλά και στους δημότες που φέρνουν τα παιδιά τους στο Δήμο. Μου δίνανε ένα μισθό, έπρεπε τα παιδιά να είναι καθαρά. Απλά για αυτό το λόγο. Τι έχετε να πείτε στις γυναίκες της ηλικίας σας, τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες, οι οποίες έχουν και αυτές παιδιά, 2, 3, 4, δεν έχει σημασία, και οι οποίες ψάχνουν για δουλειά ή δουλεύουν και αυτές και κουράζονται, όπως φαντάζομαι κουράζεστε και εσείς. Τι έχετε να τους πείτε? Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο, ότι αν μπει ένα σωστό πρόγραμμα μέσα στην οικογένεια, υπάρχει και η στήριξη και των 2 γονέων πάνω στο μεγάλωμα των παιδιών, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο και να εργάζεται και να έχει και το σπίτι της και τα παιδιά της. Έτσι όπως... θέλει ένα σωστό προγραμματισμό, ένα πρόγραμμα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Η κρίση σας έχει επηρεάσει? Πάρα πολύ. Οικονομικά μας, το πρώτο καιρό μας μας διέλυσε. Τώρα κάπως προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε με τα χρήματα που παίρνουμε από το Δήμο, να ορθοποδήσουμε λίγο. Κυρία Ξηράφη, πριν έρθετε στο Δήμο, τι δουλειά κάνατε, ποιες ήταν οι δουλειές που κάνατε? Δούλευα σε μια, να πω εταιρείες. Δουλεύατε σε εταιρείες με επίπλων κουζίνας. Επίπλων κουζίνας και έχω τελειώσει και τεχνικό CNC και έχω δουλέψει και σε εργοστάσιο που φτιάχνει έπιπλα πάλι ως υπεύθυνη παραγωγής. Είπατε ότι έχετε ασχοληθεί με τη διακόσμηση. Στην τελευταία μου εργασία ήμουνα διακοσμήτρια. Η διακόσμηση είναι κάτι που σας αρέσει δηλαδή? Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα δημιούργημα το οποίο το δημιουργείς και το χαίρονται κι άλλοι. Ουσιαστικά και το σχολείο για το να είναι καθαρό είναι ένα και αυτό ένα δημιούργημα και δεν το χαίρεσαι μόνο εσύ να το βλέπεις καθαρό. Το χαίρονται και τα 200 παιδιά που είναι στο σχολείο και οι γονείς τους. Να σου πω, έτσι όπως μιλήσατε και προηγουμένως και για το σύζυγο, προφανώς έχετε την αμέριστη συμπαράστασή του, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο σύζυγος έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Στη ζωή μου και στην εργασία μου. Και τον ευχαριστώ και τον στηρίζω για όλα αυτά τα καλά που μου φτάνει.